είναι ένα από τα κυρίαρχα παλαιά κόμματα της Βρετανικής πολιτικής σκηνής. Το Συντηρητικό Κόμμα όμως είναι διχασμένο εδώ και χρόνια και η βασική αιτία είναι η Ευρώπη. Πολύ συντηρητικοί, ιδιαίτερα σε αγροτικές και λιγότερο εύπορες περιοχές, θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει στον Βρετανικό τρόπο ζωής, με ενίσχυση της μετανάστευσης και επιβολή ανεπιθύμητων νόμων και κανονισμών. Ο πρώην Πρωθυπουργός David Cameron δεν κατάφερε να αποφύγει το δημοψήφισμα που προσδιορίσε το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2016 μέχρι σήμερα η αποστολή των συντηρητικών είναι το Brexit, κάτι που τους οδήγησε σε πορεία σύγκρουσης με ένα συχνά εχθρικό κοινό. Αρχικά η Τερέζα Μέι προσπάθησε μια πιο ήπια προσέγγιση, αλλά η προσπάθειά της έπεσε στο κενό. Η συμφωνία της δεν κατάφερε να περάσει από το Κοινοβούλιο. Η έλευση του Μπόρις Τζόνσον έστρεψε το κόμμα ακόμη πιο δεξιά σε αναζήτηση ενός σκληρότερου Brexit. Αυτό δημιούργησε ένα ακόμη πρόβλημα το μέλλον του ίδιου του Ηνωμένου Βασιλείου. Πολλοί Σκοτσέζοι επιδιώκουν την ανεξαρτησία και υπάρχουν ερωτήματα για το τι θα συμβεί με τη Βόρεια Ιρλανδία. Το μέλλον της Ένωσης και η διατήρησή της είναι ένα ολοένα και πιο δύσκολο έργο για τους Τόρις και τους Ενωτικούς. Ένα κόμμα που υποστηρίζει την ελεύθερη αγορά, τους χαμηλούς φόρους και τη δημιουργία πλούτου, έχει χρεωθεί τη μακρά περίοδο λιτότητας αλλά και την οικονομική ανάπτυξη. Οι Τόρις έχουν κατηγορηθεί για ξεπούλημα του εθνικού συστήματος υγείας, αγνώντας την εργατική τάξη και τους συνταξιούχους. Λέγεται ότι οι Βρετανοί ψήφισαν έχοντας στην τσέπη τους την ισχυρή στερλίνα στην εποχή του Brexit. Όμως η οικονομία δεν θα είναι αυτή που θα κρίνει τον επόμενο ένικο της Downing Street.